το πρώτο τους τραγούδι. Επιμέλεια παρουσίαση Ηρακλής Ευστρατιάδης. Φίλοι μου, γεια σας. Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, η Δήμητρα Γαλάνη, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1952. Μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι το 1968 και είχε την τύχη να ξεκινήσει την εξαιρετική δισκογραφική της πορεία μέσα από την συνεργασία δύο κορυφαίων δημιουργών, του Δήμου Μούτσι και του Νίκου Γκάτσου. Ήταν μόλις 16 χρονών όταν αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η φωνή της στο βινήλιο με το τραγούδι «Κάποιο τρένο». Χτες το βράδυ κάποιο τρένο στο σκοτάδι στάθηκε. Να σε περιμένω.